κάπως εμείς και οι δανειστές μας επίσης, πληρώνοντας το τέλος του λογαριασμού όμως εμείς. Αυτό που εμείς επιδιώκουμε παραμένει το σταθερό αίτημα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Αυτό είναι θεμελιώδες ζήτημα για την ίδια την αγορά της εργασίας και τη ρύθμιση που χρειάζεται να γίνει. Το θέλουν και οι εργοτικές οργανώσεις. Ο ΣΕΒ βέβαια δεν είναι ένα προβάδισμα στις επιχειρησιακές. Mm-hmm. Διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις. Αλλά ο κύριος κορμός της οικονομίας εκπροσωπείται από την ΕΣΕΕ και τη ΓΕΣΕΒΕ, όχι από το ΣΕΒ. Mm-hmm. Επομένως, εκφράζεται μια ανάγκη της οικονομίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση το αίτημα για συλλογικές διαπραγματεύσεις ακουμπάει πάνω στις ανάγκες της ίδιας οικονομίας. Άρα αυτό είναι η γραμμή μας, και η κόκκινη γραμμή όπως τη λέτε στην κυβέρνηση, αυτό είναι στην πραγματικότητα, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα και πρέπει αυτό να το δουν και επιτέλους να δουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βλέπουν. Το πρόβλημα είναι ότι εμπλέκεται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο από την δική του τη σκοπιά έχει την επιλογή να μην θέλει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να θέλει αύξηση και ελευθερία των απολύσεων. Υπάρχουν mm-hmm. αυτές οι αντιθέσεις μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, γραμμές υπάρχουν και μέσα στους δανειστές. Αντιπαρατεθέμενες γραμμές και τα πράγματα πραγματικά έχουν ένα στοιχείο εμπλοκής πολλές φορές. Η κυβέρνηση... που πιστεύω ότι σήμερα θα ξεκαθαριστεί. Τουλάχιστον θα ξεκαθαριστεί ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να δεχτεί μια μετάθεση του προβλήματος για τα εργασιακά ή μέρος των ζητημάτων που αφορούν τα εργασιακά σε καλύτερο χρόνο, αργότερα. Ή το θέμα να συζητηθεί σπαστά. Τώρα συζητάμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μεθαύριο συζητάμε το θέμα των απολύσεων. Πρέπει να πάμε με ένα καθαρό ορίζοντα τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ουρές πάνω στα θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί αρκετές φορές και έχουμε διαπιστώσει, όλοι το έχουμε διαπιστώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ο Πιέρ Μοσκοβισί, όταν ήρθε εδώ πριν λίγες μέρες, θα έλεγα ότι έδειξε πως συμμερίζεται τις δικές μας απόψεις. Το πρόβλημα βρίσκεται στην, επαναλαμβάνω, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς απολύσεις θα δεχτείτε απελευθέρωση απολύσεων, κύριε Υπουργέ? Απελευθέρωση των απολύσεων. Η αύξηση του ποσοστού, εν πάση περιπτώσει. Να το πω πιο σωστά. Απελευθέρωση των απολύσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι αντίθετο και στα πλαίσια που ορίζουν τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα και στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν πρέπει να μας το ζητάει. Όχι, αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά. Ναι, δηλαδή το 5 στο 10 που λέμε. Αυτό η κυβέρνηση θα το συζητούσε, για παράδειγμα. Και είναι κοιτάξτε, κάτι που είναι στο τραπέζι αυτό. Το κυριότερο θέμα που μπαίνει στη συζήτηση είναι η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων, αν πραγματικά είναι απαραίτητες ή όχι για, την, για κάποια επιχείρηση η μείωση του προσωπικού και υποποιούς όρους. Mm-hmm. Γιατί άρα το θέμα, ξέρετε, πρέπει να θυμίσω λίγο, το θέμα των απολύσεων ή της απασχόλησης γενικά και ο σχεδιασμός της απασχόλησης σε κάθε επιχείρηση ήταν θέμα που αφορούσε και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις υπό το παλιό καθεστώς. Mm-hmm. Και για να θυμίσω ακόμα πιο παλιά, περίπου στη δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 80, ετίθετο το θέμα σε θεσμικό επίπεδο από τα συμβούλια εργαζομένων της εξέτασης και αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, αν θα πρέπει ή όχι να γίνουν κάποιες απολύσεις στην κατεύθυνση της εξυγείας μιας επιχείρησης, τέτοιου είδους θέματα. Mm-hmm. Πάντα θα πρέπει κανείς να τα βλέπει και το συνεργασικό κίνημα πρέπει να τα αντιμετωπίζει θετικά όταν χρειάζεται να δει. Άρα το ζητήματα συζητάμε που αφορούν. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό πάντα το συζητούσε. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Πάντα συζητούσε το συνεργασικό κίνημα τα θέματα της απασχόλησης με έναν τρόπο που πραγματικά βοηθάει την ανάπτυξη και την την απασχόληση. Με τα άλλα δύο ζητήματα, το lockout, το συνδικαλιστικό νόμο, όλα αυτά που θεωρούνται ξεπερασμένα πια, τι θα κάνετε? Το lockout σημαίνει η κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος των εργαζομένων. Όχι κατάργηση.